ακραία ζέστη και ξηρασία. Στην Ιταλία, η φετινή παραγωγή ελαιολάδου αναμένεται να είναι σημαντικά μικρότερη εξαιτίας της λειψιδρίας. Η περιοχή της Απουλίας στο Νότο παράγει περίπου το 50% της εθνικής παραγωγής, όμως οι αγρότες είναι απεγνωσμένοι εξαιτίας της ξηρασίας. Ο Πιέτρο Λεόνε διαχειρίζεται μια εταιρεία στην επαρχία της Φότζια με περίπου 100 στρέμματα με ελιές. Φέτος οι λιγοστές βροχοπτώσεις επηρέασαν σοβαρά την παραγωγή ελιάς και η συγκομιδή του Νοεμβρίου αναμένεται να είναι φτωχότερη. Νομίζω πως η παραγωγή φέτος θα είναι πολύ μικρότερη από πέρυσι. Εδώ και 2 χρόνια βιώνουμε έντονο στρες με το νερό. Η ανθοφορία δεν εξελίχθηκε καλά. Πολλές ποικιλίες δεν έδεσαν. Νομίζω πως θα έχουμε 50 έως 80% λιγότερη παραγωγή. Το φράγμα Καπάτσιο είναι το πλησιέστερο στην πόλη της Φότζια και παρέχει νερό σε ολόκληρη την επαρχία. Τροφοδοτείται από ένα ρέμα που μεταφέρει το νερό της βροχής στη δεξαμενή. Αυτή τη στιγμή το φράγμα είναι πρακτικά άδειο, αφού περιέχει μόλις 2,5 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού, σε σύγκριση με τα 17 εκατομμύρια που είχε πριν από 2 χρόνια. Οι άλλες 3 δεξαμενές στην επαρχία της Φότζια είναι γεμάτες μόνο κατά 50%. Αντί για 300 εκατομμύρια κυβικά μέτρα στις 4 δεξαμενές, τελικά έχουμε τα μισά. Μιλάμε για μόλις 150 εκατομμύρια. Έτσι έχουμε μισή αρδευτική περίοδο. Μετά πρέπει να σταματήσουμε για να έχουμε αρκετό πόσιμο νερό. Οι αριθμοί και τα ποσοστά είναι ανησυχητικά, αλλά γίνονται συγκλονιστικά όταν μεταφράζονται σε εικόνες. Πράσινα λιβάδια και ζώα έχουν αντικαταστήσει το νερό. Εδώ πραγματικά μπορούμε να δούμε τι σημαίνει ξηρασία. Τα χαμηλά επίπεδα νερού αυτής της τεχνητής δεξαμενής μπορεί να αποτελούν πλεονέκτημα για τις αγελάδες, αλλά είναι πολύ επικίνδυνα για τα ελαιόδεντρα. Αν και αυτά τα φυτά χρειάζονται λιγότερο νερό από άλλες καλλιέργειες, οι θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών για 50 συνεχόμενες ημέρες θέτουν σε μεγάλο κίνδυνο την παραγωγή της ελιάς και επομένως του πολύτιμου ελαιόλαδου.